γίνεται φύτευση ενός τμήματος της Εθνικής Αντίστασης σαν συνέχεια των πεζόδρομων. Δηλαδή ακριβώς τα ίδια δέντρα που έχουν τοποθετηθεί στο πεζόδρομο, που είναι πολύ όμορφα, τα βλέπετε κι εσείς. Συνεχίζουμε να κάνουμε τη φύτευση της Εθνικής Αντιστάσεως. Αντικατάσταση των φοινίκων, οι οποίοι καταστράφηκαν λόγω του σκαθαριού, του υπάρχει του κόκκινου σκαθαριού, το οποίο έκανε ζημιά στους φοίνικες, και έτσι αναγκαστικά τους αντικαταστούμε και θεωρήσαμε και σωστό να υπάρχει μια φυσική συνέχεια των πεζόδρομων. Έτσι βλέπουμε σήμερα ένα τμήμα, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και παντού. Όχι μόνο εδώ, στην Εθνική Αντίσταση, έχει ήδη καταγραφεί ένας πολύ σημαντικός αριθμός έλλειψης δέντρων, δηλαδή κατεστραμμένα, κάποια έχουν εξεραθεί, κάποια άλλα, κάποια συνείδητοι ενοχλούντουσαν είτε μπροστά στο μαγαζί τους, είτε μπροστά στην πολυκατοικία τους, είτε γιατί θέλαν να ανέβουν με το αυτοκίνητό τους να παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο, τα έχουν καταστρέψει. Να είναι σίγουροι ότι όλα αυτά θα αντικατασταθούν. Ήδη έχει γίνει παραγγελία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τους γεωπόνους που έχουμε στο τμήμα και τους υπεύθυνους για το θέμα των φυτεύσεων, κατάλληλη εποχή για να φυτευτούν είναι μετά το Φεβρουάριο, οπότε με υπομονή 3-4 μήνες να είστε σίγουροι ότι θα φυτευτούν παραπάνω από 500 δέντρα και θα συνεχίσουμε, δεν θα σταματήσουμε. Και σε περιοχές οι οποίες χρειάζονται θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να τοποθετήσουμε και μέσα στην πλατεία, στα περιβολάκια, αρκετά δέντρα. Γιατί ακόμα το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί παραδοθεί και δεν μπορούμε να κάνουμε επέμβαση. Συντηρούμε το ήδη υπάρχον, αλλά να ξέρετε ότι θα φυτευτούν πάρα πολλά δέντρα. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η προτεραιότητα που δίνουμε σαν Δημοτική Αρχή, ώστε να εμπλουτίσουμε το πράσινο.